Έχουμε κατέβει λοιπόν, δεν είμαστε πια ούτε στην κήτη του ποταμού, είμαστε μέσα στο ποτάμι. Γιώργο, μαζί με τον Δημήτρη που μας υπομένει λίγο πέρα το περπάτημα, έχει βεβαίως και αυτό το, το δύσκολο που το τραβάει συνέχεια αυτό, αλλά γι' αυτό είναι οι ομαδικές προσπάθειες. Έτσι. Είναι, αν δεν το δει κάποιος, δεν μπορεί να καταλάβει πού είμαστε, ακριβώς. Δηλαδή είναι απίστευτο. Λέμε πως η κατεύθυνσή μας είναι προς εκείνη τη μεριά, να μην πούμε βορράς, νότος, είναι προς εκεί. Κάναμε είναι όμως λίγο πίσω κατεβαίνοντας από πάνω, να δούμε πώς είναι το ποτάμι και να το φανταστούμε τι γίνεται εδώ μέσα το χειμώνα. Mm-hmm. Εδώ να δούμε πόσο μικροί είμαστε. Και να πούμε ότι είναι ίσως από τις ελάχιστες φορές που μπορείς να δεις αυτό το πράγμα και να το περπατήσεις. Γιατί σε λίγο καιρό εδώ θα είναι απλά να νιώθεις το μεγαλείο και το φόβο αυτό τον δημιουργικό. Περιέγραψε μας λίγο, επειδή το έχεις δει το ποτάμι εδώ, λοιπόν, πώς είναι. Καταρχάς, όπως είπατε, είναι το σημείο το οποίο είναι το πιο μαγευτικό κατά την άποψή μου. Είναι αρκετά στενό σημείο, είναι ένα από τα δύο σημεία τα στενά. Ένα θα είναι αυτό που θα δούμε τώρα και ένα είναι το άλλο που θα κάνουμε προχωρώντας νότια για να βγούμε στους κήπους. Προχωρώντας προς τα πάνω εδώ, το όπως είπες είναι η μόνη φορά που μπορούμε να το κάνουμε, είναι για να πάμε στο Τσεπέλογο. Πάντα μέσω της κήτης του ρέματος. Ναι. Γιατί για να βγούμε πάνω και δεξιά και αριστερά, μόνο όταν θα φτάναμε στη γέφυρα του Χάτσου θα μπορούσαμε να ανέβουμε πάνω. Σε δρόμο βαθμό. Και τώρα λέει κάποτε το ποτάμι ήταν καλά σίγουρα πάνω, αλλά εδώ φαίνεται πως που είναι πιο μικρή κλίμακα, πως το τρώει και φτιάχνονται με τα χρόνια τα ποτάμια. Ακριβώς. Οι χύμαροι που φτιάχνουν τα ποτάμια. Με χιλιάδες χρόνια, με τη ροή του νερού, αρχινάει και σκαλίζει το πέτρωμα και όπως βλέπετε είναι και πολύ γλυκά ομαλές οι γωνίες. Παρμένες και σμιλεμένες από την τεράστια δύναμη του νερού, στην οποία εμείς μπροστά είμαστε ένα απλό τίποτα. Κοίτα τρεις πύλες, θα σας δείξω τη μία που τα έχω δει με τα μάτια μου να κάνει στροβιλισμό το νερό. Όταν λέμε για νερό, μιλάμε ότι πολλές φορές είναι, θα δείτε, έχει μια σπηλιά πιο πάνω, φτάνει στο ύψος της σπηλιάς, σας το δείξω, δηλαδή μιλάμε για 4-5 μέτρα ύψος του νερού. Ναι. Δεν μιλάμε για οτιδήποτε και αυτό συμβαίνει περισσότερο τον καιρό που λιώνουν τα χιόνια. Που κατεβάζει δηλαδή προς άνοιξη μεριά. 1,5 σπίτι, 1,5 δωμάτιο δηλαδή. 1,5 δωμάτιο νερό. Είναι το κάτι άλλο. Φυσικά εδώ πέρα μιλάμε ότι όλα αυτά είναι καλυμμένα όταν είναι. Μένει το νερό για κάποιο καιρό μετά. Άλλοτε περνιέται λίγο αριστερά, άλλοτε χρειάζεται πολύ. Γι' αυτό θεώρησα αυτή την περίοδο ότι είναι το καλύτερο να το δείτε. Ένα σημείο στροβιλισμού του νερού είναι αυτό. Πάνω εκεί, ακριβώς. Στροβιλίζεται εδώ και γίνεται, δεν μπορεί να φανταστείτε τι γίνεται. Κοίτα, σκεπή, σπίτι από μόνο. Είναι οι λεγόμενες βραχοσκεπές. Οποία υπάρχει και τέτοια βραχοσκεπή μέσα στο βοηδομάτι, η οποία είναι και αρχαιολογικός χώρος.